ξεκίνησε και αναβλήθηκε σχεδόν προτού καν ξεκινήσει η δίκη της Χρυσής Αυγής. Τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτή τη δίκη όταν θα ξαναρχίσει? Υπάρχουν πολλές δίκες μέχρι σήμερα και μάλιστα που έχουν φτάσει και σε τον τελευταίο βαθμό με κατηγορούμενους μέλη και στελέχη μέχρι και τον υπαρχηγό της Χρυσής Αυγής. Είναι η πρώτη φορά που η ίδια η ηγεσία της οργάνωσης φτάνει στο εδόλιο. Οπότε αυτό που περιμένουμε από το δικαστήριο είναι να εξιχνιάσει τι ακριβώς συμβαίνει και κατά πόσον ισχύει το κατηγορητήριο, το οποίο αναφέρει ότι η οργάνωση αυτή είναι μια εγκληματική οργάνωση. Το κατηγορητήριο και η δικογραφία που έχει σχηματιστεί αφορά πάνω από 100 υποθέσεις, δικογραφίες που αφορούν την εγκληματική δράση στελεχών και μελών της Χρυσής Αυγής. Θα ήταν εντελώς ακατανόητο το να αποδώσει κανένας αυτή τη δράση σε ξαφνικές πρωτοβουλίες ή τρέλα μελών και στελεχών της οργάνωσης. Αντίθετα, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν ότι αυτή η οργάνωση δρά με απολύτως ιεραρχημένο τρόπο και ότι δεν πραγματοποιούν τίποτα τα μέλη της παρά μόνο με εντολές της ηγεσίας. Επί χρόνια η Χρυσή Αυγή δρούσε κάτω από το κουκούλι ασφαλείας του κράτους, όντας ένα είδος μοντέρνου παρακρατικού μηχανισμού, κάνοντας την βρωμοδουλειά πίσω από τα ΜΑΤ κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Είχε υποτιμηθεί η δυναμική αυτού του ναζιστικού μορφώματος και είχε θεωρηθεί ότι πάντοτε μπορεί να ελέγχεται από τους μηχανισμούς και να αξιοποιείται από αυτούς, είτε με τη μορφή αγανακτισμένων πολιτών είτε απλών μαχαιροβγαλτών που κάνουν τη βρωμοδουλειά πίσω από τις γραμμές της αστυνομίας. Δίκες με στελέχη και μέλη της Χρυσής Αυγής υπήρχαν πάρα πολλές. Ακόμα και η απόφαση του Αρείου Πάγου που περιγράφει τη δράση της έχουμε από τα τέλη της δεκαετίας της προηγούμενης. Όμως ούτε μια φορά δεν κλήθηκε η ηγεσία της, έστω και για μια απλή ερώτηση από τις ανακριτικές αρχές. Αυτό δυστυχώς χρειάστηκε να υπάρχει δολοφονία του Φίσα, ενός Έλληνα δηλαδή, για να κινητοποιηθεί και ο λαϊκός παράγοντας, αλλά και οι μηχανισμοί του κράτους και να έχουμε τις σημερινές εξελίξεις. Στην πραγματικότητα η Χρυσή Αυγή ανακάλυψε τους μετανάστες τα τελευταία χρόνια. Η πρώτη στόχη της ήταν άλλη, ήταν η πολιτική της αντίπαλη, αριστερά, φοιτητές αριστερών σχημάτων κτλ. Ποια είναι η λύση που προτείνει η Χρυσή Αυγή στο μεταναστευτικό? Αυτή που πρότεινε ο Χίτλερ για τους Εβραίους. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορεί πολιτικά να κερδίσει από αυτή την υπόθεση. Αυτό είναι ένα πανευρωπαϊκό ζήτημα, δηλαδή την αποτυχία του νεοφιλελευθερισμού, ο οποίος διαδέχθηκε την αποτυχία της σοσιαλδημοκρατίας, ακολουθεί ένα σημαντικό ρεύμα ευρωσκεπτικισμού με ακροδεξιά και ξενόφοβα χαρακτηριστικά σε όλη την έκταση της Ευρώπης. Το διαφορετικό με την Ελλάδα, και αυτό είναι που κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικό για τη δίκη αυτή, είναι ότι το ακροδεξιό σχήμα με τη μορφή της Χρυσής Αυγής ήταν ταυτόχρονα το πιο βίαιο και εγκληματικό σχήμα από όσα παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.